Σε επίπεδο για το ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν μπορεί να μαζέψει στους 120, δεν είναι ήττα. Εντάξει, ας μην βιαζόμαστε τόσο πολύ. Το σημαντικό είναι το να μην προχωρήσει το σπάσιμο της ΔΕΗ. Ο ΣΥΡΙΖΑ έχει βάλει αυτόν τον πολιτικό στόχο, έχει βάλει τον ίδιο στόχο και για το νερό, έχει βάλει τον ίδιο στόχο και για τις παραλίες. Κάνει μία προσπάθεια και μόνο να γίνει αυτή η συζήτηση στη Βουλή για να καταλάβει ο κόσμος τι παίζεται, νομίζω θα είναι εξαιρετικά σημαντικό. Η εκτίμηση την οποία έχω εγώ είναι ότι το πιο πιθανό είναι ότι η πρόταση, μάλλον η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρχει κάποιο κοινό κείμενο, αλλά θα υπάρχουν παράλληλα κείμενα, η πρωτοβουλία του ΣΥΡΙΖΑ μάλλον θα προχωρήσει. Τα κουκιά τώρα από το ρεπορτάζ. Δεν μου αρέσει η λέξη κουκιά. Ωραία. Οι υπογραφές. Ας τα κουκιά. Οι υπογραφές πόσες είναι από το δικό σου ρεπορτάζ μέχρι τώρα? Δεν το γνωρίζω αυτό να σας το πω, αλλά οι άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με αυτό θεωρούν ότι θα υπερκαλυφθούν. Δεν θα καλυφθούν απλώς. Παρά το γεγονός ότι φαίνεται να μην συμφωνούν ούτε όλοι οι βουλευτές της Δημάρα, αλλά ούτε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Και η Δημάρα ακόμη αποφάσισε να καταθέσει τη δική της πρόταση. Επίσης, στο ΚΚΕ, πριν από λίγο και η Χρυσή Αυγή. Αν θέλεις, Σπύρο, να ξεκινήσω από το δικό μου ρεπορτάζ, εγώ δεν πιστεύω.